Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εδώ και 10 χρόνια, όταν οι όποιες κυβερνήσεις κλείνανε το πέδο καρδιοχειρουργικό απαξιώνοντάς το και στέλνανε τους ασθενείς στο Ωνάσιο και στο Μητέρα σε μια εγκληματική ενέργεια, εμείς εδώ οι μαχόμενοι νοσοκομιακοί γιατροί με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές σταθήκαμε δίπλα στο Σύλλογο των Παιδιών και μετά από αρκετά χρόνια και τιτάνιους αγώνες το τμήμα άρχισε να ξαναλειτουργεί. Και τα αναφέρουμε αυτά για αυτούς τους ρυψάσπιδες οι οποίοι λένε οι αγώνες δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Εδώ στο ίδιο νοσοκομείο η πενταμελής επιτροπή της ΕΙΝΑΠ που πρωτοστατούνται οι κομμουνιστές ανάγκασαν τον Υπουργό να προκηρύξει 5 οργανικές θέσεις γιατρών εκεί που δεν υπήρχε καμία. Αυτά είναι δείγματα αγώνων και εμείς αυτά πιστεύουμε. Αυτό που συντελείται σήμερα είναι ένα εγκληματικό, πραγματικά είναι εγκληματικό. Φτάσανε στο σημείο να μην δίνουν παράταση στους γιατρούς όπως προέβλεπε ο νόμος της πανδημίας για να φυτέψουν από πάνω τον κουρού της οχολογίας που θα φέρει τα δικά του προγράμματα, που θα φέρει τα δικά του πρωτόκολλα, ενώ υπάρχουν πρωτόκολλα πληρωμένα από τον ελληνικό λαό και θα έρχονται τα παιδιά να δίνουν τη συμμετοχή οι γονείς. Κανένα ιδιωτικό μέχρι στιγμής δεν ήταν χωρίς αμοιβή από τη τσέπη των αρρώστων. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση, το είδαμε στα απογευματινά ιατρία που λειτουργούν εδώ και 20 χρόνια και καλοπληρώνονται κάποιοι. Το είδαμε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, το είδαμε στα 3 νοσοκομεία του Νιάρχου που όταν υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει 3 νοσοκομεία, ένα παιδιατρικό στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Κομωτινή και ένα στη Σπάρτη, αυτά θα είναι ιδιωτικού δικαίου και όταν είδε ότι ο εργολάβος ζητάει πολλά, σταμάτησε την εργολαβία. Δηλαδή το κράτος που έχει χρυσοπληρωθεί από εμάς